Ακούτε τις ειδήσεις από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπομονή μέχρι τη σύνταξη της έκθεσης προόδου της Τρόικας για την Ελλάδα συνέστησε από τη Λευκοσία ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις και τότε θα πάρουμε τις αποφάσεις και όχι τώρα. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας δεν θα έχει τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2013. Νωρίτερα, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του, Πιέρ Μοσκοβισί. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνεδρίαση του Eurogroup, το οποίο ασχολείται με την οικονομική κρίση στην Ισπανία και την Κύπρο. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας ενημερώνει τους ομολόγους του για τα βασικά σημεία του πακέτου των μέτρων. Ο κ. Τουρνάρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, δεν έκανε δηλώσεις, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να δώσει περισσότερο χρόνο, αλλά όχι και χρήματα στην Ελλάδα, τόνισε η Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας, ενώ ο Ολλανδός ομολογός της δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της επιμήκυνσης του ελληνικού προγράμματος. Τις θέσεις της χώρας τις διαμορφώνουν μόνο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομίας, δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος διέψευσε τα περί ανάγκης για τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Θάνος Κατσάμπας, ανέφερε πως η χώρα θα χρειαστεί τρίτο πακέτο στήριξης, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για ανακρίβειες στο επίμαχο δημοσίευμα της Wall Street Journal. Τροχαίο δυστύχημα με 4 νεκρούς και 3 τραυματίες Ρώσους τουρίστες έγινε τα ξημερώματα έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε ανατράπηκε στο δρόμο Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Καρδίας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για τη διεθνή έκθεση. Το απόγευμα θα επισκεφθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, ενώ αργότερα θα συναντηθεί με κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και σωματεία εργαζομένων. Αύριο θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης και την Κυριακή θα δώσει συνέντευξη τύπου. Η Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Αλέκα Παπαρίγα θα μιλήσει απόψε στο 38ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Αντώνη Τρίτσι στο Ήλιον. Η ομιλία επρόκειτο να γίνει αύριο, αλλά θα γίνει το βράδυ εξαιτίας της πιθανής επιδείνωσης του καιρού. Κλειστά είναι σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αύριο θα αποφασίσουν οι φαρμακοποιοί για τη στάση που θα τηρήσουν σχετικά με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας για την αποπληρωμή οφειλωμένων και αν θα εξακολουθήσουν να μην χορηγούν φάρμακα στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Εξάλλου, τη συνέχιση της επίσχεσης εργασίας προς τον ΕΟΠΗ μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη αποφάσισαν οι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό γιατροί μέχρι ότου πιστωθούν τα οφειλόμενα ποσά στους λογαριασμούς τους. Σε μια σειρά δράσεων και κινητοποιήσεων προχωρούν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση μετά από τη σημερινή στάση εργασίας που έληξε στις 11. Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ αποφάσισε οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση να προχωρήσουν την Τετάρτη σε συμβολική τρίωρη κατάληψη των δημαρχείων ως αντίδραση στα μέτρα. Εξωτερικές ειδήσεις. Συνεχίστηκαν το πρωί κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία στο Κάιρο οι συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την αμερικανική αντιϊσλαμική ταινία η οποία πυροδότησε τα επεισόδια στη Βεγγάζη. Στη Λιβύη οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βεγγάζης διακόπηκαν χωρίς προειδοποίηση τη νύχτα για λόγους ασφαλείας μετά την επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη εναντίον του Αμερικανικού προξενείου. Η αστυνομία της Κένιας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σειρά επιθέσεων αυτοκτονίας, κυρίως εναντίον εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, με τη σύλληψη στην πρωτεύουσα 2 ομαλών υπόπτων και με την κατάσχεση 6 ζωνών με εκρηκτικά. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές της δυτικής και υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι πνεουνότιοι μέχρι θυελλώδη στο Ιόνιο και η θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 31 ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.